Με ποιον πάμε να καλησπέριζουμε? Το coach του επόμενου αντιπάλου του Άρη, τον Θωμά του Γράφα της Σπάρτης, η οποία βοήθησε μέσα πολύ σαφώς και τον Άρη χθες με την ισοπαλία κόντρα στην Παναχαϊκή. Μια Σπάρτη η οποία είναι από τις ομάδες που θα τις χαρακτήριζε κανένας και ευχάριστης εκπλήξης του πρωταθλήματος της Football League. Είναι στην έκτη θέση με 22 βαθμούς και δείχνει ότι δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα φυσικά για την παραμονή της. Αλλά κοιτάξτε κάτι παραπάνω. Αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο κύριος Γράφας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Με χαμηλούς τόνους η Σπάρτη, με ηρεμία, χωρίς την πανοκρουσίες, την κάνει τη δουλίτσα της από ό,τι φαίνεται και είναι μια δυσκολοκατάβλητη αρχικά ομάδα. Ο ορισμός του τσούκου τσούκου είναι η Σπάρτη. Κοιτάξτε, σίγουρα με χαμηλά την μπάλα θα έλεγα, ναι. Χωρίς πολλά λόγια. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που κάθε εβδομάδα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κοιτάμε να μαζέψουμε ό,τι περισσότερο σε βαθμολογική συγκομιδή μπορούμε και νομίζω ότι μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές τα έχουν καταφέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυτό το δείχνει το γεγονός, κύριε Γράφο, ότι έχετε από κάτω σας δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με βλέψεις πρωταθλητισμού, τη Δόξα Δράμας και τον Απόλλων Απότη που είναι πολύ χαμηλά, και είστε μόλις δύο βαθμούς από τα Τρίκαλα που επίσης ξεκίνησαν με αυτό το στόχο. Έτσι ακριβώς είναι και κοιτάμε όσο μπορούμε, και βέβαια ο στόχος είναι μια γρήγορη σωτηρία της ομάδας και να φτάσουμε, εάν είναι δυνατόν, όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Για πολλούς η Σπάρτη είναι και έκπληξη φέτος, γιατί πέρσι έφτασε μία ανάσα από τη διάλυση, έτσι. Ακόμα και σε παιχνίδι δεν πήγε, είχε αφαίρεση βαθμό γιατί δεν κατέβηκε σε ένα μάτς, υπήρχαν πολλές αποχές, προσφυγές κτλ. Νομίζω, παρόλο που υπάρχουν ακόμα προβλήματα οικονομικά, θα μου πεις σε ποια ομάδα δεν υπάρχουν στη δεύτερη κατηγορία με μηδενικά έσοδα, το έχετε συμμαζέψει λίγο το πράγμα και από όλες τις απόψεις, ενώ και στο οικονομικό, διοικητικό, έχετε μια ηρεμία. Νομίζω ναι, ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ηρεμία, ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και κοιτάει με αρκετή αισιοδοξία τη συνέχεια. Αγωνιστικά, ποια είναι η φιλοσοφία σας φέτος? Πού στηρίζεστε περισσότερο, στο μεσοαμυντικό, δηλαδή να δημιουργήσετε μια σφριγγυλή ομάδα που δεν θα δέχεται εύκολα γκολ, κάτι το οποίο το βλέπουμε? Νομίζω είναι τρίτη άμυνα η Σπάρτη. Ναι. Κοιτάξτε. Εμείς δημιουργούμε μια ομάδα η οποία θα έχει λογική και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Ναι. Μια τέτοια ομάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ούτε να είναι πολύ μια ομάδα η οποία θα κοιτάει μόνο το επιθετικό κομμάτι, ούτε μια ομάδα η οποία θα κοιτάει μόνο το αμυντικό κομμάτι. Άλλωστε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι δύο φάσεις αυτές της κατοχής και της απώλειας της μπάλας είναι αλληλένδετες. Mm. Εμείς λοιπόν κοιτάμε να έχουμε λογική και στις δύο αυτές φάσεις. Mm-hmm. Πάντως όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια ξεχωρίζουν το γεγονός ότι υπάρχει μια προσήλωση στο τακτικό κομμάτι από τους ποδοσφαιριστές σας και έχει αυτό που λέτε μια λογική. Δηλαδή από το Α πάει στο Ω, δηλαδή η ομάδα εύκολα. Δεν πάει από το... Ξέρετε τι γίνεται. Ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, αν δεν υπάρχει τακτική προσέγγιση και αγωνιστική πειθαρχία, νομίζω δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Ναι. Όλα εξαρτώνται από αυτό το τομέα, αν όχι όλα, το μεγαλύτερο ποσοστό μιας επιτυχίας. Mm. Χθες αντιμετωπίσατε την Παναχαϊκή. Σας χάζευα λίγο το παιχνίδι, έτσι, πριν το μάτς του Άρη. Όντως, αμυντικά νομίζω δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα η ομάδα της Σπάρτης. Νομίζω ότι η καλύτερη φάση της Παναχαϊκής είναι στις καθυστερήσεις και από ένα μπέρδεμα εκεί που έγινε μέσα στην περιοχή σας. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα δεύτερο κόρνερ, το οποίο είναι ένα καθαρό φάουλ στο goalkeeper. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Νομίζω αν θα κοιτάξετε το αγωνιστικό κομμάτι καθαρά, η Παναχαϊκή, αν θυμάμαι καλά, είχε μία τελική, ένα μακρινό σουτ. Μακρινό σου το τονίζω του Φωτάκη, σε αντίθεση με εμάς που είχαμε τρεις κλασικές ευκαιρίες να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Και το ίδιο με πολλές ευκαιρίες είχα δει και το μάτς της Σπάρτης μέσα στον Απόλλωνα Πόντου, που πάλι ακριβώς είχε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη η Σπάρτη. Ακριβώς. Δύσκολα δέχεστε γκολ πάντως, ειδικά στην έδρα σας, αλλά και εκτός έδρας. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε πειθαρχημένοι και προσπαθούμε να είμαστε όπως πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
Η τακτική προσήλωση, όπως είπα, βγαίνει και φαίνεται η ομάδα έχει αποκτήσει μια ομοιογένεια, μια ταυτότητα και ξέρει τι θέλει μες στον αγωνιστικό χώρο. Κλειδί είναι ο Μπάμπης Οικονομόπουλος στα στόπερ. Κλειδιά είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τον Μπάμπη τον έχουμε αδυναμία, γι' αυτό το λέμε. Είναι παιδί που πέρασε από εδώ. Κλειδιά θα έλεγα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και αν θέλετε και για τον Μπάμπη μεμονωμένα, βέβαια είναι μια ευχάριστη έκπληση. Για μένα βέβαια δεν είναι έκπληση, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανταποκρίνεται άψογα στη θέση που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί τον έχουμε συνηθίσει ως αμυντικό χαφ. Τον πήγατε πίσω. Τώρα θα τον συνηθίσετε σε άλλη θέση. Γιατί συνήθως, κύριε Γράφα, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς, η αμυντική μέση έχει γύρω στα 32 γυρίζουν στόπερ. Ναι, ακριβώς. Γιατί έχουν την ίδια εικόνα, είναι πιο καλή με την μπάλα από πίσω να ξεκινάει το build-up, έχει διαφορά. Νομίζω πάντως ότι είναι ικανός να παίξει και στις δύο θέσεις αυτές. Ναι. Πώς το περιμένετε το μάτς της Κυριακής? Ο Άρης κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστεί και με τα καινούργια του πρόσωπα, το Χαντί και τον Μπαστακό. Έχει ένα θεματάκι στο σκοράρισμα, έχετε κάνει φαντάζομαι το scouting από τη δική σας την πλευρά. Όταν αντιμετωπίζεις τον Άρη και βέβαια πρέπει να τον αντιμετωπίζεις με μεγάλο σεβασμό. Είτε είναι τα καινούργια με τα γραφικά αποκτήματα, είτε δεν είναι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, αλλά και από μόνο του το όνομα της ομάδας, η βαρύτητα που φέρνει, σε κάνει να είσαι πολύ πειθαρχημένος και πολύ λογικός απέναντι. Έχετε αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή, φαντάζομαι έχετε κάνει το σκάουτινγκ σας για το μάτς με τον Άρη. Προφανώς παρακολουθείτε και τον Όφη. Τι βλέπετε στην κορυφή? Γιατί έχουν δημιουργήσει ένα γκρουπ αυτές οι τρεις ομάδες για την άνοδο. Έχουν ξεφύγει. Έχω ξαναπεί ότι έτσι όπως δείχνει μέχρι στιγμής η βαθμολογία, νομίζω ότι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ο Άρης, η Παναχαϊκή, ο Όφη, αν θέλετε ακόμα και τα Τρίκαλα, δεν μπορώ να ξεγράψουμε τη δόξαδρά μας, ας έχει μείνει πίσω βαθμολογικά. Νομίζω ότι είναι αυτές οι ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο. Φαινομενικά αυτή τη στιγμή και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το αδιαφιλονί και το φαβορί ήταν ο Άρης. Νομίζω ότι όμως έχει ακόμα πολύ δρόμο. Βέβαια οι άνθρωποι που είναι εκεί πιστεύω γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε η ομάδα να βρεθεί εκεί που της ανήκει. Έχετε τίποτα προβλήματα για την Κυριακή, τιμωρημένους, τραυματίες? Θα κάνουμε λίγο ρεπορτάζ να κάνουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Εμείς να ευχηθούμε να μην κερδίσετε την Κυριακή, να πάρετε βαθμό και να πάρετε μετά τον Όφη. Μετά δεν παίζετε με τον Όφη. Είναι δίκαιη η μοιρασιά, νομίζω. Καλή επιτυχία να έχετε, γιατί έχετε παιδιά πάντως να ξέρετε που επειδή τα έχω γνωρίσει και τα λοιπά, είναι και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές. Και ο Μπάμπης και ο Θωμάς ο Γρεκός και τον Τριανταφυλάκο που πέρασε από τον Άρη έχετε στην ομάδα. Αλλά γενικά αυτό που έχουμε να δούμε εμείς και να πούμε για τη Σπάρτη είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον μπαίνει στα παιχνίδια και παίζει κανονικά τα παιχνίδια. Και αυτό στη Β' Εθνική για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι για μας είναι το αυτονόητο. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια και αυτό βγαίνει στην εικόνα που παρουσιάζουμε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.